επιχεί του εχθρικού στόλου, η Αντρόμητη θαλασσομάχη μας προσήφθαν στο ναό του Αγίου Νικολάου. Και γονιπετής με δάκρυα στα μάτια έστειλαν ευχαριστήριες θεείς στη Θεοτόκο, στην οποία απέδωσαν τη μεγάλη και αποφασιστική νίκη τους. Σε ανάμνηση της νίκης αυτής, οι ευσεβείς πετσιώτες έκτισαν μια εκκλησιά, η Παναγία την Αρμάτα. Και από τότε μέχρι σήμερα, οι κάτοικοι του ηρωικού αυτού νησιού εορτάζουν πανηγυρικά την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου για να τιμήσουν την Παναγία που σαν υπέρμαχος στρατηγός πήρε τάρματα και χάρισε την νίκη στα ελληνικά πλοία. Όλοι οι Έλληνες αγωνιστές, σπετσιώτες, Ιδραίοι, Ψαριανοί, κυβερνήτες και πληρώματα, τη μέρα της ναυαρχίας των σπετσών αγκάλιασαν το φως της αιωνιότητας. Περισσότερο όμως δοξάστηκε ο Κοσμάς Βαρβάτσης, που άρπαξε την νίκη από τα χέρια των νεκρών και έγινε ο αδυσόπιτος τιμωρός τους. Ο σπετσιώτης πυρπολιτής, με την παράτομη ενέργειά του, δεν έσωσε μόνο το νησί των σπετσών, αλλά και την επανάσταση του 21. Γι' αυτό και ο ταυλός του θα φωτίσει για πάντα μια σελίδα δόξας και τριάμβου στην νεότερη ιστορία της Ελλάδος και θα διδάσκει στις επερχόμενες γενναίες πως τίποτε δεν αξίζει στη ζωή, ούτε η ίδια η ζωή, όσο η εθνική ελευθερία.